Νέα πρόστιμα ισχύουν για τα καταστήματα που δεν εκδίδουν αποδείξεις. Η εγκύκλιος που εκδόθηκε από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων αφορά όλους τους μικρομεσαίους και φέρνει πολύ σημαντικές αλλαγές. Μέχρι σήμερα υπήρχε 250 ευρώ πρόστιμο ανά απόδειξη που δεν εκδιδόταν. Κάποια στιγμή φεύγουν κάποιοι πελάτες μέσα από το μαγαζί, το οποίο σου λένε δεν θέλω απόδειξη. Τους λες περίμενε, την κόβεις την απόδειξη ή καθυστερείς, φεύγει και μετά μπορεί να σε πιάσει κάποιος και να πληρώσεις 2.500 το πρόστιμο. Εμείς φροντίζουμε να κόβουμε αποδείξεις, να έχουμε πολύ καλή σχέση με τις πελάτησες και τους πελάτες μας. Από εκεί και πέρα, ό,τι βρέξεις κατεβάσει. Δεν τα θεωρώ πια σωστά αυτά τα πράγματα, είναι αδιανόητα. Πλέον, όταν οι ελεγκτές διαπιστώσουν ότι η καταστηματάρχης δεν έχει εκδώσει έστω και μία απόδειξη, επιβάλλεται αμέσως πρόστιμο 2.500 ευρώ, ανεξαρτήτως αριθμό αποδείξεων, καθώς και το 50% του ΦΠΑ για κάθε απόδειξη που δεν έχει εκδοθεί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να πληρώσεις μια απόδειξη 2.500 ευρώ, σύντομο μισό του ΦΠΑ, είπανε. Εδώ δεν έχουμε δουλειά, τις κόβουμε όλες τις αποδείξεις. Είναι πολύ ακραίο. Οι επιχειρήσεις ήδη τραβάνε μεγάλο ανήφορο. Τώρα παρουσιάζουν και αυτό. Πόσο, πάνε να τα κλείσουν όλα. Έστω ότι για παράδειγμα γίνεται έλεγχο σε μια ταβέρνα και δεν έχουν εκδοθεί δύο αποδείξεις. Ο επιχειρηματίας θα καλούνται να πληρώσει πρόστιμο 500 ευρώ με το προηγούμενο καθεστώς. Ενώ με τα νέα πρόστιμα θα πληρώσει 2.500 ευρώ συν το 50% του ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην αξία των αποδείξεων που δεν εκδόθηκαν. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Ότι για να υπολογίζει πλέον ο ελεγκτής το πρόστιμο του ξεχασιάρη εστιατόρα ή ιδιοκτήτη μπαρ, δεν αρκεί να μετράει τα τραπέζια, αλλά θα πρέπει να ψάχνει τι έφαγε και τι ήπιε ο κάθε πελάτης.